Είναι η στιγμή όπου ένας αυτοσχέδιος εμπριστικός μηχανισμός με κρυχτική ύλη από τους πολλούς που ρίχθηκαν χθες βράδυ καταλήγει μέσα σε πρακτορείο στοιχημάτων που βρίσκεται απέναντι από το Τσίριο στάδιο. Αμέσως εκδηλώνεται πυρκαγιά και οι θαμώνες προσπαθούν να γλιτώσουν. Πρώτα πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσουμε τον Θεό που δεν είχαμε πραγματικά θύματα. Διότι όταν πετάξαν τη Μολότοφ, η Μολότοφ μπήκε μέσα στο μαχαζί, αμέσως επειδή είναι κάμβας αυτό, επήρε φωτιά σε δευτερόλεπτα. Παρόμοια περιστατικά εκτός αλλά και εντός του Τσίριου σταδίου, όπου θα διεξαγόταν ο τελευταίος αγώνας μεταξύ του Απόλλωνα και της ΑΕΛ. Ένας αγώνας που δεν ξεκίνησε ποτέ, καθώς οπαδοί άρχισαν να ρίχνουν πέτρες, κροτίδες, καθίσματα, ακόμη και κομμάτια από μπετόν μέσα στο γήπεδο. Έγινε μια σύσκεψη, ενημερώθηκε ο διαιτητής του αγώνα. Κρίθηκε ότι ο αγώνας δεν θα πρέπει να ξεκινήσει ακριβώς για λόγους ασφαλείας. Οι χούλικαν μετέφεραν τον πόλεμο εκτός γηπέδου μετά την ανακοίνωση για τη μη διεξαγωγή του αγώνα. Οι οπαδοί των δύο ομάδων επιτέθηκαν προς τα μέλη της αστυνομίας με πέτρες, μολότοφ και φωτοβολίδες. Προκάλεσαν ζημιές σε υποστατικά ενώ παρέδωσαν στις φλόγες τρία οχήματα. Όταν άρχισαν οι πέτρες, οι βόμβες, οι μολότοφ, οι ρουκέτες να πέφτουν πάνω στην αστυνομία, χρησιμοποίησαν τα λακρυγόνα. Όταν επόλυνε η κατάσταση, επήγαν πάνω στο roundabout και οι φωτιές ήταν ως τσιπανοτζί, έκαναν του ανθρώπου τη ζημιά, ξεκίνησε ο αίαντας. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε μέλος της αστυνομίας, το οποίο είχε δεχθεί ρήψη φωτοβολίδας. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει έγκαυμα στο δεξιό ημιθωράκιο. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ο αγώνας μεταξύ των δύο λεμεσανών ομάδων θα ήταν ο τελευταίος μέσα στο Τσίριο στάδιο, καθώς τα επόμενα παιχνίδια θα διεξάγονταν στο νέο του σπίτι, στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσσι. Με τους αρμόδιους να παραδέχονται πως υπήρχαν πληροφορίες για το τι έμελε να διαδραματιστεί. Αντί να γιορτάσουν, προγραμματίσαν το, είπαν ότι είναι να κάψουν το Τσίριο. Έκαναν το. Είπαν το δηλαδή. Είχαμε πληροφορίες πριν 2-3 ημέρες. Τις μοιραστήκατε. Βεβαίως. Είχαμε και αλληλογραφία με την αστυνομία. Ναι. Η αστυνομία, αν ήθελε, σίγουρα είχε και τη δύναμη, είχε και το σένος, είχε και τη δυνατότητα να εισέλθει με αρκετές δυνάμεις στην κερκίδα και να είτε να προχωρήσει σε συλλήψεις, είτε να σταματήσει τα πρόσωπα αυτά να προχωρούν σε αυτές τις ενέργειες. Όμως, επειδή εμάς, πρωταρχικός μας έγνοια καταρχήν είναι η ασφάλεια του κόσμου, η αστυνομία, αν ήθελε, σίγουρα είχε και τη δύναμη, είχε και το σένος, είχε και τη δυνατότητα να εισέλθει με αρκετές δυνάμεις στην κερκίδα και να είτε να προχωρήσει σε συλλήψεις, είτε να σταματήσει τα πρόσωπα αυτά να προχωρούν σε αυτές τις ενέργειες. Όμως, επειδή εμάς, πρωταρχικός μας έγνοια καταρχήν είναι η ασφάλεια του κόσμου. Η αστυνομία επισημαίνει για ακόμη μια φορά τη σωστή χρήση κάρτας φιλάθλου. Να γίνεται έλεγχος στις εισόδους των σταδίων και ταξιθέτηση των φιλάθλων, ώστε να αποτρέπονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αυτό τονίζεται σε τρεις τουλάχιστον επιστολές προς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.